Το πραγματικό προσωπικό είναι, όχι ψευτοπροσωπικά. Σήμερα έδωσα μια συνέντευξη στο Βήμα FM με αφορμή το κατέρωμα του έργου που αφορά και τον Σάβα Ξηρό. Και μίλησα περί αυτού, λέγοντας, και εδώ έχω τα απομαγνητοφωμένα πρακτικά, περίμενα βέβαια την επίθεση, αλλά να βάλουν και μπροστά στα προμετωπίδα τον ακροδεξιό Γεωργιάδη, δεν το περίμενα. Αν τουλάχιστον κανένας άλλος, είναι διαφορετικό. Λοιπόν, μίλησα και είπα, κατά λέξη, απομαγνητοφωνημένα, είναι λαθεμένο, μου λέει, υπέρ του ανθρώπου σκοτώνοντας τους ανθρώπους, και λέω, είναι λαθεμένο, δεν υποστηρίζω τίποτα από αυτά. Απλώς είχαν μια αντίληψη, 17 Νοέμβρη εννοώ, μιας κοινωνίας με τελείως διαφορετική, μιας καλής κοινωνίας εν πάση περιπτώσει, και οι κακοί έπρεπε να τιμωρηθούν. Ο φασισμός, και αρχίζω πια και λέω για το φασισμό που έχει μια μαζική αντίληψη δολοφονιών, όπως είναι οι Εβραίοι, όπως ήταν οι κομμουνιστές, όπως ήταν οι ομόφυλοι, όπως ήταν πολλοί άλλοι. Και επομένως, ότι διαφωνώ επανειλημμένα, είπαμε την αντίληψή τους, διαφωνώ με όλα αυτά που κάνουν σκοτώντας τους ανθρώπους, διότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι αναφέρεται και όλα αυτά. Επομένως, θέλω να τακτοποιηθεί η τάξη τουλάχιστον εκ μέρους μου και γι' αυτό πήρα το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Επειδή όμως αναφερθήκατε, και θα παρακαλώ να μην κάνουμε προσωπικές αναφορές στον κύριο Γεωργιάδη με ένα χαρακτηρισμό, προφανώς έχει το λόγο.